Μέτωπος με τις κατηγορίες για εμπειρισμό από πρόθεση, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνο σε ξένα πράγματα, καθώς και για ψευδή καταγγελία κατά εξακολούθηση, βρίσκεται ο 57χρονος που συνελήφθη χθες μετά την εκδήλωση πυρκαγιά στο Καταλαγάρι. Αν και ο ίδιος σύμφωνα με τον συνήγορό του δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση, για τον 57χρονο ορίστηκε δικάσιμος 23 Οκτωβρίου ενώπιον του τριμελούς πλημελιωδικίου Ηρακλείου. Η κατηγορία δεν είναι εμπειρισμός ακριβώς. Η κατηγορία είναι ότι απλά ο ίδιος ειδοποιούσε ότι υπάρχουν εμπρισμοί. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι αληθές. Εμείς αρνούμαστε παντελώς την κατηγορία αυτή και όλες τις άλλες κατηγορίες που το αποδίδονται. Και σαν τρανή απόδειξη γι' αυτό είναι ότι αφέθηκε ελεύθερος. Εν προκειμένου λοιπόν δεν υπήρξε μια άμεση συνέπεια και τούτο διότι δεν επιδείχθη τίποτα από όσα του καταμαρτύρουν. Ο πελάτης μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που ακούγονται, είπε ο συνήγορός του, σχολιάζοντας ότι ο εντολέας του σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες που ήρθαν στο φως για τον 57χρονο δεν ισχύουν. Αυτές μιλούσαν ανοιχτά για έναν άνθρωπο που μέχρι και χθες είχε επανειλημμένως τηλεφωνήσει στην πυροσβεστική για πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του Καταλαγαρίου, χωρίς όμως πυρκαγιές να υπάρχουν, ενώ σε ό,τι αφορά τη χθεσινή πυρκαγιά σε οικοπαιδικό χώρο θεωρήθηκε ως υπεύθυνος. Είναι εντελώς αθώος, αρνείται τα πάντα. Δεν έχει τελέσει τις αντικειμενικές υποστάσεις των πράξεων που το αποδίδονται και δεν έχει καμία σχέση με όλα όσα αναφέρονται σε αυτόν. Ούτε είναι αυτός ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνα και μιλούσε για εμπρισμούς. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα λάθος των διοικητικών αρχών, μια λανθασμένη, να το πω έτσι, πράξη δική τους ενέργεια, η οποία αυτή η ενέργεια απλά έχει ήδη ξεκινήσει να αποδεικνύεται και πλέον να αποδομείται αυτή η δικογραφία και να αποδομούνται και αυτές οι κατηγορίες. Για τον 57χρονο δε φέρεται να υπήρξε εισαγγελική εντολή να υποβληθεί και σε ψυχιατρική εξέταση. Αυτά θα τα δούμε στη διαδρομή. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είναι της παρούσης, άλλωστε έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, το δικαστήριο θα γίνει τον Οκτώβριο, 23 Οκτωβρίου και βέβαια όπως σας προείπα πρόκειται για μια υπόθεση η οποία θα αποδομηθεί έτσι και αλλιώς. Η φωτιά στο Καταλαγάρι ξέσπασε χθες το μεσημέρι και άμεσα στο σημείο έφτασαν 4 υπάλληλοι με 2 οχήματα, όπου την έσβησαν πριν αυτή επεκταθεί πέραν του χώρου του οικοπαίδου που εκδηλώθηκε καίγοντας ξερά χόρτα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την προανάκριση προέκυψε ως ύποπτος για την εκδήλωση της πυρκαγιάς ο 57χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν κατηγορείται για πράξη σε βαθμό κακουργήματος. Η πράξη που τοποθετούνται είναι σε βαθμό πλημελήματος. Κατά συνέπεια, λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι κατ' ουσίαν λόγω της ευαισθησίας που υπάρχει και λόγω των πυρκαγιών ανά την Ελλάδα υπάρχει αυτή η δικαιολογημένη μεν ευαισθησία, πλην όμως προκειμένου δεν έχει καμία σχέση με τον εντολέα μου.